Πανοσιολογιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου, κύριε Διοικητά της Περιβαστικής, κύριε Καθηγητά, κυρία Αστάμενα, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσία, σε αυτή την απλή, σεμνή, συμβολική τελετή. Δεν διεκδικεί τίποτα περισσότερο από το να καταθέσει ένα λιθάρι σε μια διαδικασία που την παρακολουθούμε στη γειτονική Ρόδο και με πολύ χαρά αποδεχθήκαμε την πρόταση της Ροδαυγής, του συλλόγου που ανέλαβε το ζήτημα για το οποίο θα ασχοληθεί η σημερινή μας συνάντηση και για την οποία Ροδαυγή θα ακούσετε πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Ένα σύλλογο που στρατεύθηκε από ευαισθητοποιημένους ανθρώπους για να σώσει ζωές. Παρά τους χαλιπούς καιρούς, τα ζητήματα αυτά παραμένουν πάντοτε στην πρώτη γραμμή προτεραιότητας και επειδή βεβαίως υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό άγνοια, η σημερινή μας εκδήλωση αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει, να γνωρίσει προφανώς πρώτα και να γνωρίσει το αντικείμενο αυτής της οργάνωσης, του συλλόγου. Συγγνώμη κυρία Μπούκλα που δεν σας προσφώνησα, είμαι η πρόεδρος του συλλόγου για την οποία πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για το πώς ευαισθητοποιήθηκε και ανέλαβε την οργάνωση αυτού του συλλόγου με την συνδρομή και των υπολείπων που συνθέτουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Παράλληλα, στην εκδήλωση αυτή έχουμε ενσωματώσει και θα προτάξουμε την τιμητική εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στην Διευθύντρια της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείου μας, κυρία Ντόρη Καστάμενα, μια αναφορά η οποία είναι εξαιρετικά λιτή και σεμνή, όπως είναι η ίδια στη ζωή της και στο έργο της. Ξεκίνησε από τον κόσμο, από το κοινό, από τους συμπατριώτες εδώ στο νησί, όταν παρά το ότι το έργο της ή αν θέλετε την ίδια την κυρία Στάμενα δεν την γνώριζε πάρα πολύ καλά ο κόσμος, ενδεχομένως κάποιοι να την ήξεραν ως όνομα. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ κάποια στιγμή όταν είδα στην διαδικασία της δημοσκόπησης που κάναμε για τα πιο επιφανή πρόσωπα της χρονιάς που πέρασε, ζήτησα τον κύριο Σορκάκη να μου στείλει μια φωτογραφία να την γνωρίσω και εγώ και βεβαίως ο πολύς υπόλοιπος κόσμος που την είχε ακουστά αλλά δεν την ήξερε και όμως γνωρίζοντας ότι έχει ένα έργο για το οποίο θα σας μιλήσουν άλλοι στη συνέχεια. Την προτίμησα στην ψηφοφορία αυτή την απλή που όμως σηματοδοτεί το ότι όποιος μπορεί και δίνει από το υστέρημά του, ο κόσμος το αναγνωρίζει και εμείς απόψε αυτή την αναγνώριση θέλω να σας διαβεβαιώσω τι κάνουμε, τίποτα περισσότερο, σημειώνοντας και υπογραμμίζοντας ότι στο πρόσωπο της κυρίας Στάμενα τιμούμε το έργο όλων των ανθρώπων του νοσοκομείου, του συνόλου σχεδόν του ιατρικού προσωπικού και του νοσηλευτικού και της διοίκησης κ. Σαροκάκη. Εκτιμούμε τις προσπάθειες που κάνετε παρά τις δυσκολίες, παρά το ότι
Ξέρουμε ότι οι εποχές λείτουν και ιδιαίτερα φαίνονται στον χώρο της υγείας. Δίδυ χρημάτων όμως κάνει, όπως μου κάνετε το συμβολικό αυτό μήνυμα που το δίνετε. Εκτιμούμε λοιπόν ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια με την αρρωγή και του συλλόγου και του ομίλου των φίλων του νοσοκομείου. Γίνεται μια προσπάθεια να συμβάλλουμε, να συνδράμουμε ώστε να μπορούμε να έχουμε στο δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στον ευαίσθητο αυτό χώρο, που είναι βέβαιο ότι όλοι τον αγαπάμε. Καμιά φορά η κριτική μας ίσως είναι λίγο περισσότερη από όσο θα έπρεπε, ωστόσο ξαναλέω, αναγνωρίζουμε αυτή την προσφορά. Πανοσιολογιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, σεβαστές αρχές, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Συγχαίρουμε τη συνάδελφο κυρία Στάμενα Ντόρικα, η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της στους συμπατριώτες μας και όχι μόνο, θέτοντας την προσωπική της ζωή σε δεύτερη μοίρα. Θα τολμούσα όμως να πω ότι σήμερα στο πρόσωπό της, όπως το τόνισε και ο κύριος Ιωαννίδης, βραβεύονται και όλοι οι γιατροί και το προσωπικό του νοσοκομείου μας, που κάτω από δύσκολες και αντίξωες συνθήκες προσφέρουν τα μέγιστα. Θα τολμούσα ακόμη να πω ότι σήμερα στο πρόσωπο της κυρίας Ντόρικα βραβεύεται και ο καθένας από εσάς, που καθημερινά, αθόρυβα, προσφέρει τις υπηρεσίες του, ανακουφίζει τον συνάνθρωπό μας με ταπεινότητα και αθόρυβα. Και πάλι συγχαρητήρια, κυρία Ντόρικα, αγαπητή συνάδελφε. Το αξίζετε, να συνεχίσετε έτσι και σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ στον κύριο Θαλασσινό για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ή και κάτω, αν σε βολεύει. Και εδώ, κύριο Λουκ. Καλησπέρα σας και από μένα, αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους της Παρτήματος της Αντικαρκινικής ΚΟ. Και μετά από την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο αντιπρόεδρος μας ο Γιάννης Ιωαννίδης, στηρίζουμε απόλυτα και συμφωνούμε προφανώς απόλυτα με την βράβευση της κυρίας Ντόρικα Στάμενα. Εγώ δεν έχω προσωπική γνώμη για το, και οι περισσότεροι νομίζω από εμάς δεν έχουμε προσωπική άποψη για την δουλειά που έχει κάνει αυτή η κυρία, αλλά συγγενικά μου πρόσωπα τα οποία έτυχε να βρεθούν κάτω από τα φτερά της και να δεχθούν τις υπηρεσίες της, οι οποίες από ό,τι ακούμε τις περισσότερες φορές είναι υπηρεσίες που διαφοροποιούν τη ζωή από το θάνατο για κάποιον, πράγμα το οποίο είναι πολύ συγκινητικό. Έχετε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια. Κάτι άλλο το οποίο διαφοροποιεί για κάποιους άλλους ανθρώπους την ζωή από τον θάνατο είναι μικρά παιδιά ή και άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από λευκαιμία ή από απλαστικές αναιμίες και κάποιες άλλες αρρώστιες, για τους οποίους μοναδική ελπίδα όταν δεν λειτουργούν κάποια άλλα φάρμακα είναι η μεταμόσχευση μυελού οστών. Η γνώμη μου σαν επιστήμονα, η γνώση μου σαν επιστήμονα για την ιστορία του να καταγραφεί σαν δότης μυελού των οστών μέχρι τώρα ήταν ότι έπρεπε να σου πάρουν αίμα, να μπει σε κάποια βάση δεδομένων και ένα πράγμα το οποίο ήταν αρκετά κουραστικό. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι πριν από λίγο και μέσα σε 1-2 λεπτά, μέσα σε ένα τέτοιο φάκελο, έγινα δότης μυελού των οστών. Είναι πάρα πολύ απλό. Καλησπέρα και από μένα. Πανοσολογιότατε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητοί προσκαλεσμένοι από τη Ρόδο, κύριε Καθηγητά, κυρία Μπούκλα, κύριε Διοικητά της Πυροσβεστικής. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας και για μένα προσωπικά στο Αντιδιοικητή Νοσοκομείου, αυτή η βράβευση ενός γιατρού του νοσοκομείου μας, της κυρίας Ντόρικα. Μια γιατρό που είναι ξεχωριστή, που όλοι ξέρετε, γνωρίζετε τι προσφέρει. Η κυρία Ντόρικα είναι μία γιατρός που χρειάζεται κάθε ελληνικό νοσοκομείο του ΕΣΥ λόγω γνώσεων, ικανοτήτων, επιστημονικής κατάρτισης, ήθους και ηθικής. Κάθε κοινωνία αισθάνεται ασφάλεια και σιγουριά, κάθε ασθενής, γιατί βλέπει στο πρόσωπό της, τη κυρία Στάμενα,
τον άνθρωπο γιατρό που πάνω απ' όλα θα καταλάβει το πρόβλημά του και θα ανακουφίσει τον πόνο. Η κυρία Ντόρικα έχει μερικά σπάνια χαρακτηριστικά και γι' αυτό θέλω να σας μιλήσω, που την συνοδεύουν στη δύσκολη πορεία που έχει χαράξει τη ζωή της. Την πορεία που σκοπό έχει την προσφορά σε αυτόν που έχει ανάγκη, σε αυτόν που υποφέρει. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η υπομονή και η επιμονή για κάθε ασθενή που περιθάλπτει. Η καλή συνεργασία με συναδέλφους και το προσωπικό του νοσοκομείου μας, η υψηλή κατάρτιση και γνώση στο αντικείμενό της, δεν βλέπει απλά τον ασθενή, αλλά ψάχνει οτιδήποτε μπορεί να του δημιουργήσει ή του έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της είναι ότι δεν της αρέσει να μιλάει πολύ και να προβάλλει τον εαυτό της. Με κάθε τρόπο και χωρίς λόγο, αλλά αυτό γίνεται μόνο μέσα από, από τις πράξεις της και μέσα από το έργο της. Καλησπέρα σας. Για όσους δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Ντόρικα Στάμενα, γεννήθηκα στη Σερβία και πήρα την ειδικότητα της καρδιολογίας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Πάντα ήθελα να γίνω γιατρός. Θέλετε γιατί γαλουχήθηκα από μικρή σύμφωνα με τις αρχές του άνθρωπος για τον άνθρωπο? Θέλετε γιατί η παροχή υπηρεσιών στο Πάσχοντα είναι από τη φύση της γερή? Θέλετε γιατί έτσι όριζε η μοίρα? Ειλικρινά δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι απλά ακολούθησα την καρδιά μου και κάνω αυτό που αγαπώ. Όταν με πληροφόρησαν ότι ο κύριος Ιωαννίδης με συμπεριέλαβε στη δημοσκόπηση που εδώ και χρόνια είχε καθιερώσει η εφημερίδα Το Βηματισκό, δεν σας κρύβω ότι τα έχασα. Ειλικρινά, μπορείτε να φανταστείτε την έκπληξή μου όταν ενημερώθηκα ότι ανακηρύχθηκα πρόσωπο της χρονιάς 2012. Ομολογουμένως, δεν το περίμενα και με τιμά ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι η επιλογή αυτή αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς μου και ηθική ανταμοιβή, η οποία μου χαρίζει επιπλέον εσωτερική δύναμη και θέληση να συνεχίζω με το ίδιο σθένος να ασκώ ευσυνείδητα το λειτουργήμά μου και να πράττω το αυτονόητο. Θα ήθελα θέλος να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωαννίδη, εκδότη της εφημερίδας Το Βηματισκό, που με συμπεριέλαβε στη λίστα για το πρόσωπο της χρονιάς του 2012 και οργάνωσε τη βραδιά αυτή. Την Αντικαρκινική Εταιρεία, το Ιατρικό Σύλλογο, τον διοικητή του νοσοκομείου μας, το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής μου που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τους συμπολίτες μας που με τίμησαν με την ψήφο τους. Από καρδιάς σας ευχαριστώ όλους.